Τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στην Ιουλία Βελισσαράτου, γιατί έχουμε επεισόδια στη Γαλλία σε ένα νέο γύρο διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας, Ιουλία. Σοβαρά επεισόδια λοιπόν είχαμε πριν από λίγο στο κέντρο της Γαλλικής πρωτεύουσας, στο περιθώριο διαδήλωσης κατά της αστυνομικής βίας. Βλέπετε εδώ νεαρούς να έχουν επιτεθεί. Μάλλον βλέπετε τον αστυνομικό ο οποίος βγάζει όπλο όταν προηγουμένως. Εδώ μισό λεπτό βλέπουμε τον αστυνομικό να σημαδεύει διαδηλωτές με πιστόλι. Σημαδεύει διαδηλωτές με το όπλο του. Είναι μια στιγμή την οποία κατέγραψε πριν από λίγο κάμερα κινητού. Και μάλιστα πριν από αυτό. Δεν μπορούμε να ξαναδούμε αυτή την εικόνα, αλλά ήταν απίστευτη. Βγήκε ο αστυνομικός, να το. Και σημαδεύει, απειλεί τους διαδηλωτές με πιστόλι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν εάν πραγματικά σημάδευε και στόχευε κάποιον από τους διαδηλωτές. Πρέπει να σας πω ότι είναι περίπου 30.000. Ακριβώς. Πριν από λίγο, πρέπει να σας πω ότι ανακοινώθηκε και ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται στη διαδήλωση. Είναι 30.000 οι αστυνομικοί. Παρ' όλα αυτά έχασαν την ψυχραιμία τους και παραλίγο να εκταχυνθεί η κατάσταση. Και όλα αυτά, Νίκο, τη στιγμή που ολοκληρώνεται και η επίσκεψη του βασιλιά Κάρολο με την Καμίλα. Εδώ λοιπόν είναι. Προφανώς είχαν δεχθεί νωρίτερα επίθεση περιπολικά από με σιδηρόβεργες διαδηλωτές. Χτυπούν περιπολικά και τα κυνηγούν. Είναι σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις αυτές και τα επεισόδια. Για ό,τι νότρο βέβαια, και αν υπάρχει εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε. Άλιστα, αυτά λοιπόν συμβαίνουν τώρα στο Παρίσι. Είχαμε καιρό να το δούμε πριν από το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο είχαμε τέτοια επεισόδια. Φαίνεται λοιπόν ότι ανεβαίνει ξανά το θερμόμετρο στους δρόμους της Γαλλίας. Να σε ευχαριστήσουμε, Ιουλία Βελισσαράτου.